Τα ακρεοπολία έχουν την τιμή δική τους, μιας και αύριο θα συστηθούν δεκάδες πισταριές στο κέντρο της Πάτρας. Η κατάσταση είναι σταθερή, ας το πούμε. Εντάξει, μέχρι στιγμής είχαμε την καθημερινότητα. Τώρα πιστεύω, ευελπιστούμε βέβαια, επειδή υπήρξε μια ελευθέρωση της αγοράς, να πάμε καλύτερα από πέρσι. Είναι η πρώτη χρονιά που η Τσικνοπέμπτη γίνεται χωρίς καραντίνα και βέβαια η ψηλά συζήτηση είναι τα σουβλάκια. Υπάρχουν οι παραγγελίες και είναι και της τελευταίας στιγμής για την καθημερινή, τι θα αποφασίσει κάθε οικογένεια να κάνει. Εσείς είστε έτοιμοι πάντως. Εμείς είμαστε έτοιμοι με μεγάλη ποικιλία από και το σουβλάκι που είναι της ημέρας και με διάφορα άλλα και με κρέατα τα πάντα, από παϊδάκια τα πάντα, μπριζόλες, όλα τα πάντα. Και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος το κέφι και διάθεση για συνέβρεση παραμένει υψηλή. Υπάρχει ανατίμηση φέτος, μεγάλες ανατιμήσεις και εμείς προσπαθούμε να κρατηθούμε όσο μπορούμε στα λογικά πλαίσια και στις αντοχές του κόσμου. Πάντως, σε σχέση με την περσινή χρονιά, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Ναι, υπάρχει ανατίμηση από πέρσι, η οποία πιστεύουμε να μην συνεχιστεί.